να αναλάβει η κυβέρνηση την πολιτική ευθύνη και να συνεννοηθεί με την αντιπολίτευση και τους επιστημονικούς φορείς για ένα πραγματικά εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, ζητάει γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Όλγα Γεροβασίλη, ακολουθώντας και την πολιτική γραμμή του Προέδρου του Κόμματος και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα. Όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις εξαιτίας αυτής της μεγάλης καταστροφής που έχει προκληθεί, η κυρία Γεροβασίλη τις προαναγγέλει. Όλα δείχνουν ότι οι πυρκαγιές και η διαχείρισή τους αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των πολιτικών αντιπαραθέσεων αλλά και των εξελίξεων. Η κυρία Γεροβασίλη προσπάθησε τις προηγούμενες ημέρες να συνομιλήσει για να ενημερωθεί από τον Νίκο Χαρδαλιά, πράγμα το οποίο δεν έγινε ποτέ εφικτό, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να καλέσει και να ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα της Βουλής. Μίλησε για τις δραματικές στιγμές που ζει η χώρα τις τελευταίες ημέρες, με εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις να έχουν καεί και χιλιάδες στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη. Η κυρία Γεροβασίλη επικεντρώθηκε στα όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, προαναγγέλλοντας ότι μόλις ανοίξει η Βουλή θα επαναφέρουν προς συζήτηση το πλήρες σχέδιο με τη μορφή πρότασης νόμου που είχε προκύψει από το πολυσέλιδο πόρισμα της Επιτροπής που είχε συσταθεί μετά την τραγωδία στο Μάτι. Αυτός δεν είναι λόγος μετά από τόσες μέρες να μην έχει ενημερωθεί ακόμη και επισήμως η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και όλα τα κόμματα της χώρας. Διότι πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο ακούσατε και χθες και στην συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, ότι η οργή, η αγανάκτηση θα πρέπει να μετατραπούν γρήγορα σε ελπίδα αλλά βάσιμη. Με ένα οργανωμένο σχέδιο, διότι αυτό το οποίο βιώνουν οι συμπολίτες μας σε όλες τις πληττόμενες περιοχές μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε, είναι της εγκατάληψης, της ανεπάρκειας και της ανικανότητας αυτής της επικίνδυνης κυβέρνησης. Κυρία Γεροβασίλη, να σας ρωτήσω τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Δεν επαρκούν σύμφωνα με τη δική σας άποψη, είδα και τις προτάσεις που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, το δικό του σχέδιο αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων. Και βέβαια κάπου εδώ να βάλω στην κουβέντα μας το γεγονός ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Κάθε χρόνο κυριολεκτικά η χώρα μας βιώνει τέτοιες καταστάσεις. Το είπε και ο πρόεδρος χθες ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και είναι εδώ από αρκετά τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και η προσπάθεια που έγινε στο προστασία του πολίτη την εποχή που είχα και εγώ την ευθύνη του Υπουργείου, δηλαδή το 2000, τέλος του 2018 μέχρι και τις εκλογές του 2019, ήταν μια τιτάνια προσπάθεια η οποία έγινε και κατατέθηκε μετά από διαβούλευση πολλών μηνών. Συγγνώμη. Με την επιστημονική κοινότητα, με την Επιτροπή Goldman, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, την ΚΕΔΕ και την ΕΝΤΕ, με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, μια συζήτηση και μια διαβούλευση, η οποία κράτησαν πάνω από 7 μήνες, και έτσι ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2019 και κατατέθηκε στην Βουλή, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε να ψηφιστεί ένας νόμος ο οποίος συμπεριείχε αφενός την ίδρυση ανεξάρτητης αρχής πολιτικής προστασίας και ανθεκτικότητας, αφετέρου ένα σχέδιο συντονισμού των υπαρκτών δομών της χώρας κάτω από αυτή την εθνική αρχή, της οποίας βεβαίως η ηγεσία δεν είναι πολιτικά πρόσωπα, είναι επιστήμονες, είναι άνθρωποι που έχουν γνώση του αντικειμένου και το οποίο καταθέσαμε ως πρόταση προκειμένου το τεράστιο αυτό ζήτημα της κλιματικής κρίσης και των καθημερινών απειλών και που έγιναν και που θα εξακολουθήσουν να αντιμετωπιστεί σοβαρά επιτέλους στη χώρα. Αυτό το απέρριψε η Νέα Δημοκρατία και έφερε ένα νόμο το Ιανουάριο του 2020 και ψηφίστηκε το Φεβρουάριο, ένας νόμος ανεπαρκής, ανεφάρμοστος, δεν άκουσε τις προτάσεις μας και δεν άκουσε όλη αυτή τη μεγάλη συζήτηση. Κατέθεσε ένα νομοσχέδιο με 2 μέρες διαβούλευση και στη συνέχεια, στις 30 Μαρτίου, με υπουργική απόφαση, ο νόμος που οι ίδιοι ψήφισαν μπήκε σε αναστολή. Δεν έχει ισχύσει ποτέ, διότι και οι ίδιοι κατάλαβαν ότι αυτός ο νόμος ήταν έολος.
Και έτσι η χώρα μας παρέμεινε στο πολύ παλιό καθεστώς, αυτό το οποίο ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό και για τις καταστροφές. Μάλιστα. Να πάμε στο σήμερα, κυρία Γεροβασίλη. Εσείς από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί το να μείνουμε στο παρελθόν δεν βοηθάει. Αυτό όμως το επαναφέραμε σήμερα, γιατί αυτό θα το επανακαταθέσουμε στη Βουλή. Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν. Αυτή είναι η πρόθεση να επανακατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση. Επανακατατεθεί στη Βουλή, μόλις μπει σε λειτουργία, διότι τώρα βρίσκεται σε διακοπή, να ολοκληρωθεί φυσικά, να τελειώσει επιτέλους, να σβήσουν οι πυρκαγιές, να σταματήσει η εξέλιξη αυτού του φαινομένου, αυτής της τραγωδίας. Και βεβαίως θα καταθέσουμε και το νόμο πάλι προς συζήτηση. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να έχει σωφρονιστεί ο κ. Μητσοτάκης και να γίνει μια πραγματική ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον και για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης από εδώ και μετά.